Στην εποχή που ζούμε σήμερα, το τρίπτυχο της υγιεινής ζωής είναι 1. Η διατροφή. 2. Η κίνηση. 3. Η ψυχική υγεία, το να είσαι ευτυχισμένος. Μέσα σε αυτό το τρίπτυχο που όλο και περισσότεροι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν τον τρόπο για να ακολουθήσουν τις οδηγίες του, η φυσικοθεραπεία έχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι να παίξει. Στο κομμάτι της κίνησης, στο κομμάτι της προαγωγής της κινητικότητας, στο κομμάτι της μείωσης του πόνου και της αύξησης της λειτουργικότητας. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν η μοντέρνα φυσικοθεραπεία έχει να προσφέρει πάρα πολλά και στην πρόληψη και στην αποκατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι η φυσικοθεραπεία σήμερα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια ή και παλιότερα. Είναι μια μοντέρνα επιστήμη που αναπτύσσεται εντυπωσιακά. Ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια η έρευνα και η τεκμηρίωση έχει αποδείξει για ποιο λόγο η φυσικοθεραπεία λειτουργεί ως ένας πραγματικά σημαντικός τρόπος βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Οι φυσικοθεραπευτές οι μοντέρνοι και στην Ελλάδα, έχουμε πολύ ψηλό επίπεδο φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα αλλά και σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, δεν είναι ότι προσφέρουν μόνο ένα κομμάτι της αποκατάστασης, δηλαδή ένας ασθενής που έχει κάνει ένα χειρουργείο, έχει πάθει έναν τραυματισμό και αποκαθίσταται. Βασικά οι φυσικοθεραπευτές σήμερα είναι αυτό που λέμε, αν μου επιτραπεί ο όρος στα αγγλικά, είναι health coaches. Είναι άνθρωποι που βοηθάνε τους υπόλοιπους ανθρώπους να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας το εξής. Οι κλινικές οδηγίες, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας, λέει σήμερα. Τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος για να έχει ένα βασικό επίπεδο υγείας. Χρειάζεται μισή ώρα περπάτημα την ημέρα. Κάθε μέρα, ό,τι και να γίνει, για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό το πολύ απλό πράγμα, αυτή η πολύ απλή συμβουλή που 30 χρόνια πριν ούτως ή άλλως το κάναμε, οι άνθρωποι περπατούσαν πολύ για να πάνε στη δουλειά τους, τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο, σήμερα το ξεχνάμε. Σήμερα μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο για να πάμε στη δουλειά μας, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο για να γυρίσουμε, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο για να πάμε βόλτα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αν καταφέρουμε να βάλουμε τους ανθρώπους να περπατήσουν, να κινηθούν μισή ώρα την ημέρα κατ' ελάχιστο, μειώνουμε τον κίνδυνο για μια σειρά από πολύ σοβαρές νόσους. 30% μειώνουμε τον κίνδυνο για καρδιαγιακές νόσους. 30% μειώνουμε τον κίνδυνο να εμφανίσει κάποιος πρώιμο καρκίνο. 50% μειώνουμε τον κίνδυνο να πάθει κάποιος αγκιακό κεφαλικό επεισόδιο. Απλά πρέπει να περπατάμε λίγο παραπάνω. Είναι μύθος το γεγονός που ακούμε πολύ συχνά από τους ασθενείς. Μου είπαν ότι τον παντρεύτηκα τον πόνο μου. Πονάω 15 χρόνια, θα πονάω μέχρι να πεθάνω. Δεν ισχύει αυτό. Αν αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, αν κάνουμε φυσικοθεραπεία, αν χρησιμοποιήσουμε την υψηλή τεχνολογία που έχουν όλα τα σύγχρονα φυσικοθεραπευτήρια σήμερα, αν ακούσουμε τις συμβουλές για σωστή άσκηση, αν περπατήσουμε μισή ώρα την ημέρα, αν δυναμώσουμε τους μύες μας, οι πόνοι φεύγουν. Η ποιότητα ζωής μεγαλώνει. Η δουλειά μας εμάς λοιπόν σαν φυσικοθεραπευτές είναι κυρίως να σου εξηγήσουμε, αγαπητέ ασθενή, ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Ότι πρέπει να αλλάξεις λίγο τον τρόπο ζωής σου και ότι όλα θα πάνε καλά. Θα μάθεις να διαχειρίζεσαι τον πόνο σου, θα μάθεις να διαχειρίζεσαι τις δυνάμεις σου και σταδιακά θα επανέλθεις στη λειτουργική κατάσταση που θέλεις.